Τον πρώην Υπουργό από τα υπολογίσιμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, καλωσορίζουμε. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πολυζό. Τι γίνεται? Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Γιατί πολλοί μεταβιβάζουν ευθύνες σε εσάς, ότι δηλαδή δεν τον αφήσατε να αναπνεύσει τον νέο πρόεδρο. Τον πιάσατε από το λαιμό από την πρώτη στιγμή. Εγώ, κύριε Πολύζο, δεν... Όχι, δεν το λέω για σας, εννοώ για όσους τοποθετήστε κριτικά απέναντί του. Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσα ήταν μόλις τη Δευτέρα και η πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσα μετά την εκλογή πρόεδρου ήταν μόλις χθες. Η δεύτερη τηλεοπτική συνέντευξη είναι αυτή που κάνω τώρα μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Μετά την εκλογή προέδρου, νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, άρα νομίζω ότι δεν με καταλαμβάνει αυτή. Προφανώς, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν φωτογραφίζει αυτό που λέω εσάς. Έτσι είναι αυτή που την επομένη κιόλας ξεκίνησαν τα όργανα που λέμε. Αυτή τώρα είναι μια συζήτηση, κύριε Πολύζο, η οποία ευχαρίστω να την κάνουμε, απλώς κοιτάει πίσω. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα, ότι δυστυχώς έχει ξεσπάσει ένας εμφύλιος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, όταν ξεσπάει ένας εμφύλιος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο πλευρές, δύο μέρη, τα οποία συγκρούνται μεταξύ τους και δεν στρέφονται εναντίον του πολιτικού αντιπάλου, που είναι η Νέα Δημοκρατία για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτός ο εμφύλιος είναι κάτι ακριβώς στο οποίο δεν ήθελα να πάρω μέρος, γι' αυτό και δεν μιλούσα τόσο καιρό. Και αυτό που με ενδιαφέρει από εδώ και στο εξής, κύριε Πολύζο, είναι να πω ότι αυτός ο εμφύλιος πρέπει να τελειώσει. Γιατί είναι καταστροφικός και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Στέφανο Κασελάκη, που έχει εκλεγεί νέος πρόεδρος. Και προφανώς πρέπει όλοι να κάνουμε τα αυτονόητα για να τελειώσει αυτός ο εμφύλος, αλλά σίγουρα και ο πρόεδρος του κόμματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Στέφανος Κασελάκης, έχει ένα ιδιαίτερο φορτίο στις πλάτες του, που πρέπει να φέρει σε πέρας, ώστε να τελειώσει αυτός ο εμφύλος. Για να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρέπει να επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, ο Στέφανος Κασελάκης την πάυση στις εχθροπραξίες με πρώτους και καλύτερους τους δικούς του υποστηρικτές. Να σταματήσουν οι επιθέσεις από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ προς μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες διεξάγονται είτε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πολλές φορές παίρνουν και ακόμη πιο ακραίο χαρακτήρα. Λοιπόν, και το ίδιο πρέπει να κάνουν όλοι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα στην Ελλάδα, την αξιωματική μάλιστα αντιπολίτευση, όπου οι πολίτες παρατηρούν ότι τα στελέχη αυτού του κόμματος στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, η μία εναντίον της άλλης. Μας δίνεται ωστόσο μια άλλη οπτική τώρα. Λέτε ότι δεν είναι αμυνόμενος, αλλά είναι και ο ίδιος επιτιθέμενος, ότι έχει βγάλει μαντρόσκυλα που και αυτά δαγκώνουν και επιτίθενται ο πρόεδρος. Διότι εμφανίζεται ως θύμα επιθέσεων. Γι' αυτό το λέω. Κύριε Πολύζο, εγώ λέω ότι κατά τη γνώμη μου και την είπα και κατά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, αυτό το οποίο εξελίσσεται είναι ένας εμφύλιος εσωκομματικός πόλεμος. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Γιατί επαναλαμβάνω, για να υπάρχει εμφύλιος υπάρχουν δύο πλευρές. Υπάρχουν δύο μέρη. Αυτός που δεν υπάρχει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ως σύνολο, ως όλον που θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει. Και γι' αυτό τον λόγο πρέπει το συντομότερο δυνατό, θα έπρεπε ήδη να έχουν τελειώσει, επαναλαμβάνω, αυτές οι εχθροπραξίες. Ήδη η ζημιά που έχει γίνει είναι πολύ μεγάλη. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα γίνει πιθανότατα ανήκει στο συμβλάβι. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω. Είναι μια ζημιά ανεπανόρθωτη? Είναι μια ζημιά που έστω και στο παραπέντε και πέντε ακόμη να είναι, μπορεί να σταματήσει εδώ, να μην έχει άλλες επιπτώσεις? Εγώ θέλω και ζητώ να σταματήσει εδώ και το ζητώ πρώτον και κύριο από τον Στέφανο Κασελάκη, πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι μια ζημιά που σίγουρα, κύριε Πολύζο, για να μην κοροϊδεύουμε τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες μας κάνουν την τιμή τώρα να μας παρακολουθούν, έχει κάνει την θέση του ΣΥΡΙΖΑ πολύ πιο δύσκολη από ό,τι αυτή ήταν μετά την διπλή ήττα των εθνικών εκλογών. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δεν διορθώνεται. Είναι βέβαιο όμως ότι θέλει πολύ περισσότερη δουλειά τώρα πια από ό,τι απαιτούσε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Προϋπόθεση όμως για να αρχίσει κανείς να σκέφτεται πώς θα ανέβουμε ξανά, πώς θα συσπηρωθούμε ξανά, πώς θα μονιάσουμε ξανά, είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, όπως είπα προηγουμένως. Δεν γίνεται να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και αυτή η εσωστρέφεια, γιατί από τη μια είναι ο ένας εμφύλος που διεξάγεται από τις βολές που εξαπολύονται από το ένα μέρος προς το άλλο, την άλλη είναι η εσωστρέφεια.
Δηλαδή δεν γίνεται κάθε τόσο με δικές μας πρωτοβουλίες η συζήτηση να γυρνάει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, αν έκανε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε το μαξιλάρι, δεν έκανε καλά και πάει λέγοντας. Γιατί έτσι δεν θα βγούμε ποτέ δυστυχώς από αυτό το καθοδικό σπιράλ στο οποίο έχουμε περιέλθει. Εκεί ήταν γάφα Κασέλα, εκεί ήταν αδιάβαστος όπως τον κατηγόρησαν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μαξιλάρι ήταν, εννοώ τον 37. Εγώ ξέρω ότι ήταν λάθος και επί της ουσίας και επί της επιλογής να ανοίξει αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Επί της ουσίας, που είναι και το σημαντικότερο, ήταν απολύτως λάθος, διότι νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, γιατί για τον Αλέξη Τσίπρα μιλάμε τώρα, αυτή η μομφή δεν είναι για τον Τζακαλώτο, για το μαξιλάρι. Αυτά είναι αστειότητες τώρα να λέμε ότι ένας υπουργός οικονομικών σε συνθήκες μνημονίου της χώρας είναι αυτός που αποφάσισε μόνος του και κάνει το μαξιλάρι. Αυτό ήταν προφανώς μια συλλογική κυβερνητική απόφαση. Εγώ δεν συμμετείχα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς το θεωρώ απολύτως αυτονόητο. Μια συλλογική απόφαση που δεν θα μπορούσε να έχει ληφθεί αν δεν συμφωνούσε με αυτήν ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά πιστεύω πάνω απ' όλα ότι ήταν μια θεαματικά ευεργετική απόφαση για την χώρα μας, για την ελληνική οικονομία, για τα ελληνικά νοικοκυριά, για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Γιατί μας έβγαλε από τα μνημόνια και μας έδωσε τη δυνατότητα να ξαναγίνουμε πάλι μια κανονική χώρα. Λοιπόν, αυτό επιτεύχθηκε χάρη στο μαξιλάρι. Αν δεν υπήρχε το μαξιλάρι, τι θα υπήρχε? Θα υπήρχε πάλι ένα τέταρτο μνημόνιο με το δούνο του μπλεγμένο στα πόδια της χώρας να αποφασίζει ουσιαστικά αυτό για το τι θα πράττει η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Άρα, επί της ουσίας ήταν μια απολύτως σωστή και ευεργετική για τη χώρα μας και για την πατρίδα μας απόφαση, η απόφαση να βγούμε από τα μνημόνια. Από τα μνημόνια δεν θα είχαμε βγει αν δεν είχε φτιαχτεί, αν δεν είχε συσταθεί αυτό το μαξιλάρι. Άρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι κανείς δεν δικαιούται, ιδίως από μεριάς, μέσα από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, να το αμφισβητεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε, υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις των οργάνων μας για αυτά που σας λέω τώρα, κύριε Πολύζο. Από την άλλη, θα πω το θεωρητικό τελείως ότι ακόμη και λάθος να ήταν αυτή η απόφαση, δεν μπορεί αυτή η συζήτηση να ανοίγει τώρα μέσα σε μια τέτοια κρίση που έτσι κι αλλιώς διέρχεται το κόμμα μας και μάλιστα με πρωτοβουλία της ηγεσίας του κόμματος αυτή τη στιγμή. Σε αυτό που το περιγράφετε ως απόλυτη κρίση, κύριε Υπουργέ, είναι κάμποσοι εκείνοι που κάνουν κριτική στην σιωπή, την απουσία του κυρίου Τσίπρα. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν δίκιο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την κριτική. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το λιγότερο που δικαιούται από όλους εμάς είναι σεβασμός και κυρίως σεβασμός στις επιλογές του, στις αποφάσεις του. Είναι προφανές ότι ο ίδιος το έχει πει, το έχει διακηρύξει με πάρα πολλές αφορμές. Δεν θέλει να μετέχει αυτή τη στιγμή στις εσωτερικές εξελίξεις και μάλιστα όταν αυτές έχουν πάρει, λέω εγώ, εφηλεοπολεμικό χαρακτήρα. Λοιπόν, το λιγότερο που οφείλουμε του Αλέξη Τσίπρα μετά από τόση προσφορά που έχει και στο κόμμα αλλά και στην πατρίδα είναι να σεβαστούμε την απόφασή του. Τώρα, να λέμε ότι θα έπρεπε να κάνει αυτό που εμείς θεωρούμε σωστό, αν μη τι άλλο νομίζω ότι δεν πρέπει, δεν του πρέπει του Αλέξη Τσίπρα μια τέτοια αντιμετώπιση. Αυτό που θα μπορούσε να είναι μια κοινωνική συναναστροφή από αυτές που έχουμε καθημερινά, έχει πολιτική διάσταση? Μιλώ για αυτές τις φωτογραφίες από το δείπνο που είχε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σακελαρίδη. Όχι, δεν νομίζω, κύριε Πολύζο. Άλλωστε, υπήρξε μια διαρροή συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα που αποσαφήνισαν ότι. Εντάξει. Ήταν ένα κανονικό δείπνο με έναν φίλο. Ναι, με έναν... εντάξει, απολύτως έτσι. Ναι. Ναι. Τώρα, για το συνέδριο δεν έγινε συζήτηση. Θα γίνει το συνέδριο, θα γίνει στον χρόνο που είχατε ορίσει εσείς τα όργανα, ενώ τον Φεβρουάριο, διότι υπάρχει εκκρεμότητα. Δεν ξέρουμε στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, ποια θεματική θα επιλεγεί, ενδεχομένως για τον πρωτογενή τομέα, αλλά δεν έχει καν ανοίξει αυτή η συζήτηση για τα θεματικά. Δεν έχει ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί ο δικός χάρτης με τέτοια λεπτομέρεια, όπως λέτε, για να πούμε πότε στη Λάρισα ερχόμαστε για να συζητήσουμε για ποιο θέμα. Αλλά η απόφαση που πήραμε στην Κεντρική Επιτροπή προχτές, αλλά που να ασχοληθεί κανείς με αυτό που θα σας πω τώρα, αφού επισκιάστηκαν όλα από την αποχώρηση της ομπρέλας, τις μεγάλες συγκρούσεις που υπήρξαν κλπ. Με αφορμή και την ομιλία του Στέφανου Κασελάκη. Λοιπόν, επισκιάστηκε, θέλω να πω, αυτό το σκέλος των αποφάσεών μας. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι πάμε σε συνέδριο τέλος Φεβρουαρίου και επίσης ότι θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά από προσυνεδριακές, έτσι, περιφερειακές σημαντικές εκδηλώσεις για σημαντικά αναπτυξιακά θέματα που έχουν να κάνουν και με τον πρωτογενή τομέα, όπως είπατε, αλλά και με άλλα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
Στους αριθμούς είναι πληγωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Φοβόσαστε ότι η αποχώρηση της ομπρέλας ή μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να οδηγήσει σε έναν κατακερματισμό δυνάμεων της αριστεράς ή να πάμε σε μια αντίστροφη ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως καταγράφεται. Θα μου πείτε, είναι μικρός ορίζοντας από την ανάδειξη νέας ηγεσίας μέχρι σήμερα, αλλά αυτό προκύπτει, ότι έχουμε κάποιες μετακινήσεις. Κοιτάξτε, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από όλους μας, από όλους όσοι θα μείνουμε, μένουμε στο κόμμα αυτό, να συνεχίσουμε να το υπηρετούμε και να εργαζόμαστε μαζί με τα μέλη και τα στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό θέλει να σταματήσουμε, επαναλαμβάνω, την εσωστρέφεια και τον εμφύλιο μεταξύ μας. Γιατί όντως, σας το είπα και εγώ με άλλα λόγια προηγουμένως, δεν είναι καλές ενδείξεις οι δημοσκοπικές. Δεν ήταν καλά, αν θέλετε, και παρά τις σκοτεινές εξαιρέσεις όπως ήταν η εκλογή. Η αλλαγή που είχαμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Λοιπόν, δεν ήταν καλά και τα μαντάτα που προέκυψαν από τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι που με κάνει να αγωνιώ και να προσπαθώ πια δημοσίως να μεταφέρω αυτή την αγωνία μου, μη μετέχοντας, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, σε αυτόν τον εμφύλιο και ζητώντας από τον Στέφανο Κασελάκη ως πρόεδρος που είναι του κόμματος να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να σταματήσει αυτός ο εμφύλιος και αυτή η εσωστρέφεια. Καταλαβαίνω, δεν θέλω να σας ερμηνεύσω, θα το διατυπώσετε εσείς διαφορετικά, αλλά μάλλον είστε εξ αυτών που λένε ότι αν κάτι μας ενοχλεί, ελάτε να το διορθώσουμε από μέσα και όχι απ' έξω, με μια κριτική που μόνο ζημιά κάνει. Μια χαρά το είπατε. Μια χαρά το είπατε, κύριε Πολύζο. Ναι, αυτή είναι η άποψή μου. Τι θα διορθώνατε? Θέλω να πω, αν είχατε ένα τέτ-α-τέτ με τον νέο πρόεδρο, ο οποίος είναι βέβαιο ότι και άπειρος είναι, τώρα μαθαίνει, νομίζω και εκείνος σε ένα μεγάλο βαθμό το έχει παραδεχθεί αυτό, ότι ψάχνεται και εκείνος με το ποιο θα είναι το περιεχόμενο, τι θα έχει από εδώ και πέρα η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποια ήταν αυτά που θα του λέγατε, κυρίως πολιτικά και όχι τόσο ανθρώπινα? Κοιτάξτε, πολλά θα έλεγα, αλλά θα μου επιτρέψετε να... Τα κρατήστε για εκείνη τη στιγμή. Να αντισταθώ λίγο στον χαρακτηρισμό περί άπειρου κλπ. Θα σας έλεγα ότι ο Στέφανος Κασελάκης, εμένα, αν με ρωτούσατε, δεν θα σας τον χαρακτηρίζω σε καμία περίπτωση άπειρο, με την εξής έννοια. Έχει ενδιαφέρον. Να το ακούσω, βέβαια. Με την εξής έννοια. Με την έννοια ότι κάνει επιλογές. Γνωστοποιεί στον ελληνικό λαό επιλογές, είτε κινήσεων, είτε απόψεων, είτε ανθρώπων κλπ. Κλπ. Στελεχών, που όχι μόνο άπειρος δεν δείχνουν ότι είναι, αλλά θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση ισοδυναμούν με αποφάσεις ενός προέδρου που ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει και παίρνει και την απόφαση να το κάνει, το να πηγαίνει σε σύγκρουση με ένα τμήμα του κόμματος, το να κάνεις μια σειρά από επιλογές στελεχώντας την ηγετική σου ομάδα, το να ανοίγεις εχθές θέμα κριτικής εναντίον της πιο μεγάλης, ας το πω έτσι, πιο μεγάλου επιτεύγματος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν η έξοδος από τα μνημόνια μέσα από το μαξιλάρι. Αυτά δεν τα κάνει ένας άνθρωπος. Αυτά τα κάνει κάποιος ο οποίος πολύ συνειδητά, νομίζω, ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει και νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε να προχωρήσω και σε ένα διατάφτα, πιστεύει ότι με αυτά που κάνει θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το κόμμα και για τον ίδιο. Αυτό μένει όμως να το δούμε, μένει να επιβεβαιωθεί. Κριτής μας θα είναι ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές, κριτής και του κ. Κασελάκη και των επιλογών του, και νωρίτερα θα έχουμε και μια σειρά από δημοσκοπήσεις που θα στέλνουν διαρκώς μηνύματα επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας της πορείας που ακολουθεί το κόμμα. Αλλά οι επιλογές, θέλω να πω, είστε έμπειρος πολιτικά. Είναι μείζονος σημασίας επιλογές. Ναι. Είστε έμπειρος πολιτικά. Λέτε ότι θα πάμε σε μια αντιστροφή του κλίματος. Ότι αφού έγινε όλη αυτή η εκτόνωση από συμπίεση, όπως και αν το περιγράψει κανείς, θα δούμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που θα παίρνει τα πάνω του. Εγώ θέλω να συμβεί αυτό. Θέλω να εργαστώ να συμβεί αυτό. Τώρα επαναλαμβάνω, γιατί έχω πάψει να θέτω τον εαυτό μου σε μια θέση ενός πολιτικού που τα μασάει τα λόγια του, που τα ωρεοποιεί τις καταστάσεις όταν τον ακούνε πολίτες, μεταξύ των οποίων και μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω ότι δεν είναι βέβαιο όμως ότι θα συμβεί αυτό που εγώ θέλω να γίνει. Και να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την επόμενη εβδομάδα
αξιόλογα νέα σε ηλικία, εννοώ νέα, αλλά πολύ πήραν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοινώσουν και αυτά την αποχώρησή του από το κόμμα. Όπως είναι η Εύη Αξιόλου, ο Νασούς Ηλιόπουλος, ο Λεξιχαρίτης, ο Πετρός Κόκαλης, η Ζήνα Γνωστοπούλου κλπ. Εμείς πρόκειται πολύ. Αυτό θα είναι μια εξέλιξη ακόμη χειρότερη από αυτές που ήδη έχουμε ζήσει στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική σημαία. Άρα αυτό είναι κάτι που είναι σε αστερίσκο, δεν είναι οριστική παραμονή? Γιατί κατάλαβα ότι θα είναι μια εσωτερική αντιπολίτευση. Σε ό,τι αφορά τα στελέχη που σας προανέφερα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως αφορά εμένα προσωπικά. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Εγώ ήταν σαφές ότι μιλούσατε. Δεν φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, θα μείνω να εργαστώ όπως εργάστηκα τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας όλες μου τις δυνάμεις και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή, στο πλαίσιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, τα στελέχη που σας προανέφερα, τι θα κάνουν, είμαι ένας και εγώ από αυτούς οι οποίοι περιμένουν να μάθουν τις επόμενες ημέρες. Νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα αποφασίσουν να παραμείνουν και εκείνοι στο κόμμα, όπως εγώ και άλλα πολύ σημαντικά στελέχη που παραμένουν επίσης στο κόμμα, δεν παραμένω μόνο εγώ. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό να συμβάλλουν όλοι, να μην προκαλούνται και επ' αυτού ο Στέφανος Κασελάκης θα ήθελα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, να πάρει όποια πρωτοβουλία είναι δυνατόν, ώστε να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου αποχωρήσεων, εξίσου, να μην πω περισσότερο δυνηρών από αυτό που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες με την αποχώρηση των στελεχών της Ομπρέλας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, εδώ, κύριε Υπουργέ, και γιατί ήμασταν στις εξαιρέσεις και όχι στον κανόνα σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας. Γεια σας, εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.